Ξανά μαζί λοιπόν μετά από τη σύντομη διακοπή και σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε δύο αγαπητούς συναδέλφους. Καταρχάς τον Τάκη τον Γκάμπρα. Τάκη, καλώς μας ήρθες. Καλημέρα, καλημέρα. Και τον Λάμπρο τον Παναγιώτο από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα. Τάκη, δανείζομαι τώρα την εμπειρία σου και τις ιστορικές έρευνες που κάνεις. Ήταν 20 Δεκέμβρη του 1821, όταν έγινε η πρώτη Εθνοσυνέλευση, έτσι. Ναι. Κράτησε μέχρι 16 Γενάρη του 22. Αυτή αντικατέστησε ότι υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή σε άλλους οργανισμούς, τους Καλτέζους κτλ. Όχι, προσπάθησα. Έγινε η πρώτη, είναι καταγράφητος η πρώτη προσπάθεια. Ουσιαστικά να στηθεί ένα κράτος το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι όταν βγαίνει μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, γιατί κράτος μπορεί να μιλάμε. Αλλά ήταν η απαρχή αυτού που βλέπουμε σήμερα, διότι μπήκανε, ας πούμε, οι πρώτοι κανόνες. Οι πρώτοι κανόνες. Ήταν κάτι το σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο και η Βουλή έχει υιοθετήσει αυτή τη διαδικασία και το κτίριο το οποίο υπάρχει στην παλιά Επίδαυρο πάνω στο χωριό. Εκεί θα πάμε τώρα ακριβώς μαζί να παρακολουθήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις που ολοκληρώθηκαν χθες για την 195η επέτειο της πρώτης Εθνοσυνέλευσης, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Επίδαυρο, όπου διοργανώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων από κοινού με το Δήμο της Επιδαύρου. Στην εκδήλωση που ακολούθησε χαιρετισμό ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Δημήτρης Κρεμαστινός, εκπροσωπώντας τον κύριο Βούτση, τον πρόεδρο της Βουλής. Το παρόν έδωσε όμως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκαν χθες οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 195η επέτειο της πρώτης Εθνοσυνέλευσης στη Νέα Επίδαυρο, που διοργάνωσαν από κοινού η Βουλή των Ελλήνων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Επιδαύρου. Στη χθεσινή δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, μετά την επίσημη δοξολογία στο ναό της Ευαγγελίστριας, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο της αναθηματικής στήλης στην πλατεία πρώτης Εθνοσυνέλευσης. Στην εκδήλωση που ακολούθησε, χαιρετισμό απίφθινε ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Δημήτρης Κρεμαστινός, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής Νικόλαο Βούτση. Στο κλείσιμό της, η διακήρυξη της πρώτης Εθνοσυνέλευσης καταλήγει. Έλληνες, είπατε προλίγου ότι δεν θέλετε δουλεία και ο τύραννος χάνετε καθημέρα. Η μεταξύ σας όμως ομόνια και ακριβής υποταγή στη διοίκηση μπορεί να στερεώσει την ανεξαρτησία σας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης και οι βουλευτές Αργολίδας Γιάννης Γκιόλιας από το ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αδριανός από τη Νέα Δημοκρατία και Γιάννης Μανιάτης από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης και ο Δήμαρχος Επιδαύρου Κώστας Γκάτσιος. Σε εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την ελευθερία και την ιστορία του έθνους, πέφτει το βάρος να προασπίσουμε όσα κερδίθηκαν με κόπους και ανίποτες θυσίες τόσων γενναιών Ελλήνων επί τόσα χρόνια. Ανήκει όμως και σε εμάς η ιστορική ευθύνη να επεκτείνουμε την πρόοδο αυτού του τόπου. 195 χρόνια αφότου έγινε η θεμελίωση της νεότερης Ελλάδας, της ελευθερωμένης πλέον Ελλάδας, δεν έχουμε βρει την οδό της γαλήνης, της ενότητας του πολιτικού κόσμου. Είναι άγνωστες για μας οι λέξεις ομοψυχία, συνεννόηση. Η κυρία Αγγελική Καραπάνου, στέλεχος της Βιβλιοθήκης της Βουλής, εκφώνησε την κεντρική ομιλία με θέμα Πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η πρώτη δημοκρατία της σύγχρονης Ελλάδας. Δεν θα μπορούσε κανείς σήμερα, συνυπολογίζοντας βέβαια δεδομένα και αδυναμίες, να μην αποδώσει στη συνέλευση της Επιδαύρου τη γέννηση της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Η Βουλή των Ελλήνων, όπως αναφέρθηκε, αναγνωρίζοντας έμπρακτα αυτή την ιστορική διάσταση, έχει προχωρήσει στην ανάδειξη της Νέας Επιδαύρου σε κορυφαίο ιστορικό κοινοβουλευτικό τόπο. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με επίσκεψη στη μόνιμη έκθεση της Βουλής των Ελλήνων στο χώρο του ανακαινισμένου μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Νέας Επιδαύρου, που βρίσκεται στην πλατεία της πρώτης Εθνοσυνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει αναπαραγωγές εγγράφων, εκδόσεων και έργων τέχνης, σχεδιαγράμματα και χάρτες. Εδώ ωραία, είμαστε. Μιλώσε. Πολύ ωραία ήταν και έχει κάνει πολύ καλό καιρό. Να πάμε στα δικά μας όμως εδώ, στην εξεταστική, κυρίες και κύριοι. Ο συνάδελφος Λάμπρος Παναγιώτη από την ΕΡΤ θα μας δώσει το ρεπορτάζ, θα μας πει τι να περιμένουμε σήμερα, που θα δοθεί το πόρισμα στον πρόεδρο, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Έχει δοθεί στα κόμματα ήδη. Πήραμε μια πρόγευση την προηγούμενη εβδομάδα από το πόρισμα αυτό, 408 σελίδες. Μιλάμε για 30-26 συνεδριάσεις, 30 μάρτυρες. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα βέβαια. Θα έχουμε σήμερα την ψήφισή του, να πω πριν.
του νομοσχεδίου, να δούμε τι θα γίνει με τα πορίσματα, εντός εισαγωγικών πορίσματα, τα συμπεράσματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και εδώ θα θέσω ένα ερώτημα εξωτερικό. Υπάρχει ή όχι διαπλοκή στην Ελλάδα? Το δανείζομαι από τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών που συμμετέχει στην Εξεταστική Επιτροπή, τον κύριο Γιάννη Σαρίδη. Το έθεσε και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι μπορούμε να το βάλουμε και ως ερώτημα και να απαντηθεί αυτό από τα κόμματα, ώστε ο ελληνικός λαός να πάρει μια ξεκάθαρη απάντηση αν υπάρχει όχι διαπλοκή στην Ελλάδα. Ναι ή όχι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Σε αυτό το ερώτημα, Λάμπρο, μισό λεπτό. Τάκη, σε αυτό το ερώτημα θα δοθεί απάντηση από το πόρισμα το οποίο περιμένουμε σήμερα στη συνέχεια. Ναι, βέβαια. Θα δοθεί απάντηση και αυτός ο οποίος θα το διαβάσει, δηλαδή απ' έξω εμείς, θα καταλάβουμε ότι ξαφνικά αντιλήφθηκαν κάποιοι ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο θέμα της δανειοδότησης τόσο στα κόμματα είτε στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, ότι το πόρισμα της πλειοψηφίας σίγουρα θα αποδίδει ευθύνες και θα αποδίδει ποινικές ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, πρόσωπα που ουσιαστικά συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η αντιπολίτευση εκτιμά ότι πώς είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να αποδοθούν ευθύνες από τη στιγμή που δεν υπήρχε παράνομη πράξη από πλευράς τραπεζών. Το αποδέχονταν δηλαδή. Ήτανε στο κανονιστικό τους οργανόγραμμα. Ναι. Οι τράπεζες όταν λέει ότι η εγγύηση έχει αυτό το συγκεκριμένο, είτε ήτανε από στα κόμματα τα χρήματα τα οποία παίρνουνε. Και ο αέρας συνεχίσει. Εδώ είναι το θέμα. Να δούμε πώς θα εκτιμήσουν το θέμα του αέρα, πώς θα το πάρουν το θέμα του αέρα, γιατί ήταν βαριά κουβέντα. Και γι' αυτό το λόγο έχει προκαλέσει έκπληξη τόσο σε αυτούς που το άκουγαν μέσα στην Επιτροπή, όσο και σε αυτούς που το έμαθαν εκτός της Επιτροπής. Τον κύριο Ψυχάρη. Από τον κύριο Ψυχάρη. Το ότι εγώ εκεί πλέον ουσιαστικά στοχοποιεί εκείνον που του έδωσε το δάνειο με τον αέρα. Ο ίδιος. Με αυτό που είπε. Βέβαια, θα πρέπει και στην άλλη περίπτωση ο άλλος να αποδείξει ότι δεν το έδωσε με αέρα ή να αναλάβει τις ευθύνες. Ναι. Θα υπάρχει θέμα ευθυνών. Το θέμα όμως είναι αν θα υπάρχουν ευθύνες πολιτικές. Γιατί όπως ξεκίνησε η Εξεταστική Επιτροπή τον Απρίλιο δεν ήταν Λάμπρος, 9 μήνες, πέρα από 9 μήνες. 16 Απριλίου περίπου, 24, 16 συγκροτήθηκε, 24 νομίζω ξεκίνησε. Το θέμα είναι ότι έψαχναν να βρουν πολιτικές ευθύνες. Και μέσα στην Επιτροπή από τους 28 μάρτυρες που πέρασαν, κανένας δεν μίλησε για ευθύνη πολιτικού. Και να πάμε, Τάκη, τώρα πάλι στον άδερφο, στον Λάβρο Παναγιώτη, να συνεχίσουμε το τι θα περιμένουμε σήμερα. Μας έλεγε και τον κύριο Σαρίδη ότι ήταν πολύ σημαντικό το ερώτημα που έθεσε. Ναι. Τώρα, αν θα απαντηθεί, θα το απαντήσει η Επιτροπή. Αυτό που ξέρουμε εμείς στο ερώτημα, αν υπάρχει ή όχι διαπλοκή, ξέρουμε τουλάχιστον δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήδη με τα πορίσματα ή τα συμπεράσματά τους βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν συμφωνούν μεταξύ τους τα κόμματα. Ποτέ δεν συμφωνούσαν. Δεν συμφωνούν μεταξύ τα κόμματα. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, λέει, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτό το πόρισμα των 308 σελίδων συν τα συμπεράσματα των άλλων κομμάτων, όπως είναι, μετά τον πρόεδρο της Βουλής, λέει η συγκυβέρνηση, θα δοθεί στους εισαγγελείς. Άρα λοιπόν αφήνουν να εννοηθεί ότι από αύριο δουλειά θα έχουν οι εισαγγελείς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξεκινάμε από τον κύριο Λάπα που είναι εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ξαφνικά ότι αυτό το πόρισμα πρέπει να το πάρουμε, να το διαβάσουμε και να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Άρα λοιπόν θα δούμε ότι ο καθρέφτης θα σπάσει. Να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Κατά την άποψη της συγκυβέρνησης υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Αυτό που μένει να διερευνηθεί είναι αν προκύπτουν και ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πετάνε, με επιτραπεί έκφραση, τον μπαλάκι όχι στην εξέδρα αλλά στα χέρια του εισαγγελέα, ο οποίος αφήνουν να εννοηθεί και λένε χαρακτηριστικά ότι θα έχει πολλή δουλειά, τουλάχιστον για 10 πρόσωπα και πολιτικά πρόσωπα. Λένε, καθώς η Επιτροπή δεν μπορεί να καταλογίσει αυτή τη στιγμή ποινικές ευθύνες. Λάμπρο, θα γίνει και θα κατονομάζονται ονόματα μέσα στο πόρισμα. Θα υπάρχει 408 σελίδες. Μιλάμε για 1,1 δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια για τα μέσα μηνυματικής ενημέρωσης και 400 εκατομμύρια για τα κόμματα. Εδώ τι γίνεται? Αν αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα, θεωρούν ότι έχουν σταχυολογήσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ήταν πολλοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν ο καθένας έχει δουλέψει πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις και λέει: έχουμε την περίπτωση του τάδε μέσου. Πήρε τόσα, χρωστάει τόσα, έδωσε ή δεν έδωσε τόσα. Έχουμε την περίπτωση του τάδε κόμματος. Πήρε τόσα, έδωσε τόσα, δεν έδωσε τίποτα, χρωστάει τόσα. Άρα λοιπόν εκεί
ονομαστικά, αλλά θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι που χειρίστηκαν τα ταμεία των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες έθεσαν ένα ερώτημα. Τα 15 εκατομμύρια που είναι στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν εξηγούνται από πουθενά. Ήταν αέρας, δεν μπήκαν ποτέ στα ταμεία ή είναι χρήματα τα οποία έγιναν άφαντα. Όμως, για να μην είναι μονόπλευρη η ανάλυση που κάνω, με την έννοια ότι από την πλευρά της Νέα Δημοκρατία λέει ότι λέτε για ποινικές ευθύνες. Πού είναι? Δεν αναφέρεστε πουθενά για ποινικές ευθύνες. Άρα λοιπόν εσείς αθώνετε επί της ουσίας το πολιτικό σύστημα. Ο Ηλίας Χασιδιάρης μιλάει για συγκάλυψη ήδη και λέει εφόσον δεν μιλάτε για ποινικές ευθύνες, από εκεί και πέρα κατηγορείτε στελέχη τραπεζών. Είναι δουλειά του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα είναι αυτός που θα αποφανθεί αν υπάρχουν. Όμως, τι γίνεται από εκεί πέρα? Αυτό είναι όμως το θέμα και Γιώργο, που λέγαμε ότι δεν, γι' αυτό δεν γίνεται και προανακριτική επιτροπή για αυτό το θέμα. Δηλαδή, ενώ θα δούμε. Ναι, θα το δούμε, έχεις δίκιο. Ενώ αναφέρονται τώρα, μας είπες και εσύ, θα υπάρχουν ονόματα μέσα στο τελικό πρόσωπο που θα πάρει ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας μόλις πάρει ονόματα υπουργών, αν πει ότι ο τάδε υπουργός ζήτησε, δηλαδή πήρε τον ταμείο. Θα το στείλει κατευθείαν στη Βουλή. Το θέμα προανακριτική στάχη είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Από ό,τι αισθάνεσαι, μιλάς το ρεπορτάζ. Όχι, έτσι. Γιατί αυτό? Γιατί δεν πρόκειται να αναφέρουν το ένα πολιτικό πρόσωπο. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Κανένας μάρτυρας δεν είπε ότι αυτό άρα μου έδωσε, αυτό μου είπε. Άρα ονόματα μέσα θα υπάρχουν. Δεν είσαι αγγελέας, θα έχεις. Όχι, από το ρεπορτάζ και την αίσθηση που έχει. Δεν υπάρχουν θέμα για προανακριτική επιτροπή. Οι μάρτυρες παρέλασαν από εδώ αυτοί που θα πάνε και στον εισαγγελέα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί να το πούνε, δεν το πάνε εδώ και θα το πούνε στον εισαγγελέα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα στον εισαγγελέα. Άλλο να έχει ένα βουλευτή απέναντί σου σε ρόλο εισαγγελέα και άλλο να έχει τον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα τρέμουν. Λοιπόν, εγώ θα θέλω να προσθέσω μονάχα για το θέμα τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει καταρρεύσει το λαϊκίστικο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτηριστικά λένε ότι, και σταχυολογούν ορισμένα πράγματα, ότι αυτός που μένει έκθετος από το πόρισμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λένε χαρακτηριστικά ότι είναι ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός τότε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πήρε, σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε τράπεζα για να δοθεί, ή μάλλον έστειλε την επιστολή για να δοθεί δάνειο στην εφημερίδα Αυγή. Ναι. Η εφημερίδα Αυγή είναι η μόνη που δέχτηκε κούρημα το χρέος της, αλλά κούρημα το χρέος, λένε οι της Νέας Δημοκρατίας, έγινε και στο δάνειο που πήραν για να αποκτήσουν το ακίνητο της Κουμουνδούρου. Το ακίνητο της Κουμουνδούρου έχει πολλά ερωτήματα, πώς αποκτήθηκε, τίτλος κυριότητας κτλ. Είναι νομικά έολο. Όλα αυτά μένουν να απαντηθούν. Άρα λοιπόν δεν βρίσκουν ευθύνες στην πλευρά των πολιτικών προσώπων από την πλευρά τη δική τους, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, αλλά βρίσκουν ευθύνες στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι λένε? Τους αποκαλούν μπαταχτσίδες με βούλα και μάλιστα που λένε ανέκδοτα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να βρούμε συνεννόηση σήμερα. Θα έχουμε το πόρισμα 308 σελίδων, επί της ουσίας το είδαμε. Δόθηκε στα κόμματα, άρα λοιπόν το πήραμε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο. Πάνω σε αυτό το πόρισμα θα κινηθούν και εκεί θα έχουμε εν είδη πορίσματος τα συμπεράσματα για των άλλων κομμάτων. Πάω στη Χρυσή Αυγή, η οποία έχει ένα δικό της πόρισμα και κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είχε το θάρρος να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και τους κατηγορεί μάλιστα για συγκάλυψη. Συνεχίζω με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Εδώ θέλω να πω το εξής. Να μην ξέχασα τα κόμματα. Γιατί, να μην πω τα κόμματα ότι ξέχασα κάποια. Όχι, όχι, όχι. Εμείς ισορροπούμε, ακροβατούμε σε καθημερινή βάση στη Βουλή. Κατά πόσο εμείς εδώ που είμαστε και το κανάλι της Βουλής. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Για τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή αποδίδει ευθύνες. Αλλά γιατί αποδίδει ευθύνες? Καταρχάς δεν προκύπτουν. Όπως είπαμε, ότι κανένας μάρτυρας δεν βρέθηκε να κατονομάσει στο έναν και να πει ότι αυτός σήκωσε το τηλέφωνο, πήρε τηλέφωνο, έκανε ή ξέρω εγώ, μεσολάβησε να το πάρει. Αποδίδει ευθύνες στην αρχή της εξεταστικής. Υπάρχει μια διαφορά εδώ. Ο Τάκης πάει ένα βήμα παραπέρα. Λέει δεν υπάρχουν ευθύνες. Όχι. Ή του ΣΥΡΙΖΑ ή τη συγκυβέρνηση λέει ότι προκύπτουν πολιτικές ευθύνες. Ή τη Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν προκύπτουν ευθύνες. Και εδώ θα παίξουμε την κολοκυθιά στο τέλος. Όχι. Ας τα αφήσουμε να αποφασίσει ο λαός το πολιτικό σύστημα. Ή και ο εισαγγελής. Μισό λεπτό. Δεν ακούγεται κανένα. Ολοκλήρωση. Συγγνώμη. Μισό λεπτό. Όχι. Καμιά φορά γίνεται και παρεξήγηση γιατί εμείς γνωρίζουμε όλο το θέμα και όταν το παρακολουθούμε 9 μήνες, δεν μπορεί να το αποδώσει σε 40 δευτερόλεπτα, θα προσπαθήσουμε. Αυτό το πράγμα που λέμε ότι θα αποδίδονται πολιτικές ευθύνες ή δεν θα αποδίδονται πολιτικές ευθύνες είναι γιατί. Πρώτον, να πω για τη Χρυσή Αυγή που ξεκίνησα πριν. Mm-hmm. Αποδίδει πολιτικές ευθύνες γιατί. Γιατί λέει ότι εγώ κάλεσα πολιτικά πρόσωπα να έρθουν ως μάρτυρες, δεν τα καλέσατε εσείς στην Επιτροπή, άρα συγκαλύπτετε την υπόθεση. Εκεί βασίζεται το πόρισμα. Αναφέρει τους βουλευτές, κυρίως τους βουλευτές τροπολογίας, τους τρεις που επέρασαν τροπολογία μια νυχτή. Όταν πολιτικά πρόσωπα.
Δεν κλήθηκε κανένα πολιτικό πρόσωπο. Η Χρυσή Αυγή τα είχε ζητήσει. Όταν έγινε ψηφοφορία δεν κλήθηκε κανένα. Άρα σου λέει για να μην τα καλέσει, άρα πάντω συγκαλύψει. Εκεί βασίζει το πορισμά τη, το βγάζουμε στην πάντα. Δεν κλήθηκε ο Σουρνάρα. Δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο. Δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο. Ήταν υπουργό οικονομία. Δεν κλήθηκε ο Σουρνάρα. Κλήθηκε ο Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι πάμε σε αυτό που λέμε για πολιτικές ευθύνες. Ξέρετε, ηθικά μπορεί να αποδοθεί και γι' αυτό το λόγο δεν θα αναφέρουν ονόματα ή δεν θα αναφέρουν ποινικές ευθύνες ή θα αναφέρουν γενικά πολιτικές ευθύνες. Με τη λογική και το σκεπτικό, το είχε πει και ο κ. Μπαλομενάκης, ο πρόεδρος της Επιτροπής που είχε έρθει την προηγούμενη φορά εδώ και συζητήθηκε πολλές φορές στην Επιτροπή. Σου λέει ότι εντάξει, ο υπεύθυνος των οικονομικών του κάποιου κόμματος μόνος του πήγε και έκανε τα δάνεια. Όχι βέβαια. Δεν έπρεπε να δείξει ο πρόεδρος του κόμματος να συνεννοηθεί. Και πάει λέγοντας όμως αυτό. Αλλά στην δικαιοσύνη δεν υπάρχει νομίζω μπορεί ίσως. Ακριβώς, γι' αυτό η δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει μάρτυρας που να πει αυτός έκανε αυτό. Και θα το ερευνήσει αναλυτικά. Περισσότερα το απόγευμα. Να πούμε για τα υπόλοιπα κόμματα, έχει δίκιο ο Λάβρος. Ναι, όχι, το διέκοψε για διευκρίνηση. Έλεγε για Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ναι, η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ο Αντρέας Λοβέρδος είπε χαρακτηριστικά ότι εσείς το πόρισμα το έχετε ήδη έτοιμο. Ήταν καθήκον της Επιτροπής να παλέψει και να δώσει ένα πόρισμα. Ωστόσο όμως αφήνει εχμές για την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε τη διαφοροποίηση από την πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το δικό του πόρισμα, θεωρεί ότι ναι, υπάρχει διαπλοκή, αλλά να το δούμε, λέει, αυτό όμως είναι μια μικρή εικόνα του τι συνέβη πραγματικά στην αγορά. Να δούμε όλα τα δάνεια, καθώς εμφανίζεται μικρό το ποσό αυτό του 1,3 δισεκατομμυρίων και των 300 των καναλιών. Το ποτάμι παραδίδει εν είδη πορίσματος τις δικές του σκέψεις και θεωρεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να γίνει ακόμη πιο αυστηρό, να μην έχουμε δηλαδή δανεικά και γύριστα για μια ακόμη φορά. 16 προτάσεις είναι χαρακτηριστικά αυτές του ποταμίου. Και τέλος η Ένωση Κεντρών, σας είπα και πάλι, ο κύριος Σαρίδης λέει να μπει μέσα το ερώτημα αυτό, αν υπάρχει τελικά διαπλοκή στην Ελλάδα και να μπει πως ψήφισης. Το είδα θετικά από την πλευρά της συγκυβέρνησης. Σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο έκανε η συνάδελφος η Φέλια η Κιτοπούλου, βλέποντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της προηγούμενης εβδομάδας σε νούμερα. Την εβδομάδα που πέρασε συζητήθηκαν συνολικά 12 ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Νέα Δημοκρατία ανέδειξε το θέμα της δολοφονικής επίθεσης συμμορίας κατά του γραμματέα Δάπνου Δουφουκού ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Από τη Χρυσή Αυγή συζητήθηκε η ερώτηση που αφορά στο προκλητικό κάψιμο της ελληνικής σημαίας σε ζωντανή μετάδοση. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έθεσε το θέμα της βελτίωσης των προϋποθέσεων απονομής της προνοιακής σύνταξης ανασφάλισης στους υπερήλικες, αλλά και διαχείρισης των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας για 274 Δήμους και τις καταγγελίες για τη διαχείριση των προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζονται στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη στελέχωση των 12 περιφερειακών αεροδρομίων της ελληνογερμανικής κοινοπραξίας Fraport ΑΕ με προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης σούπερ μάρκετ Αδελφή Καρυπίδη ΑΕ και τέλος τα μέτρα για την προστασία προσφύγων και μεταναστών από την Βαρχιμονιά. Το ποτάμι έθεσε ζήτημα υποχρηματοδότησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στις ερωτήσεις τοπικού ενδιαφέροντος συγκαταλέγονται. Η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τους κινδύνους στην υγεία των κατοίκων του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας εξαιτίας των προβλημάτων στην υδροδότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Σκόπελο και την Αλόνισο και της Ένωσης Κεντρών για την έγκριση μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδίου για τον οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Καινούργια κοινοβουλευτική ομάδα το μεταξύ ξεκινάει. Λάμπρο, τι να περιμένουμε αυτή τη εβδομάδα. Και θα θυμίσω ότι την προηγούμενη ο Πρωθυπουργός είχε πει πως θα έρθει ίσως αυτό το διάστημα μια νομοθετική πρωτοβουλία για τα μέσα ενημέρωσης που έχουν χρεοκοπήσει και να υπάρχει μια λύση για όλα. Και όχι μόνο για τον ΔΟΛ, γενικά να συμπεριλαμβάνει μέσα όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, αλλά διευκρίνησε ότι όλα πρέπει να γίνουν πάνω στο τραπέζι, ναι. Τίποτα κάτω από το τραπέζι. Με διαφάνεια. Και μάλιστα ζήτησε και τη συνένεση όλων των κομμάτων. Mm. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει με το ιστορικό συγκρότημα. Καθώς να μην εκεί κινδυνεύουν να χαθούν θέσεις εργασίας. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Υπάρχει αντιπαράθεση, όπως ξέρουμε, γιατί ξαφνικά από την αντιπολίτευση βλέπουν ότι όψιμο το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, μια κυβέρνηση όπως την κατηγορούν που ήθελε να ρίξει μαύρο. Μαύρο δεν έπεσε, από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Με διάταξη, πρόταση, τουλάχιστον αν τα κόμματα βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση, ναι. Καθώς μιλάμε για θέση εργασίας, είναι και το θέμα του Μαρινόπουλου. Λοιπόν, τώρα, άρα λοιπόν να δούμε, θα πάει κάπως έτσι αυτή η ιστορία. Πάντως ελπίζουμε
Ό,τι καλύτερο για τους συνεργάτες. Να υπάρξει μια πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ. Η κοινωνία μας το έχει ανάγκη αυτή την περίοδο. Τουλάχιστον να μην κλείνουν θέσεις εργασίας, να ανοίγουν. Σωστά. Θέλω να ρωτήσω τον συνάδελφο τον Τάκη τον Κάμπρα. Αμέσως μετά την εκπομπή θα παρακολουθήσουμε το επόμενο επεισόδιο. Το έκτο κατά σειρά. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό. Το έκτο επεισόδιο. Το έκτο επεισόδιο. Έχει κοινοβουλευτικές ιστορίες, να το πούμε έτσι. Έχει να κάνει και... έχει ενδιαφέρον γιατί. Γιατί ο τίτλος του είναι «Η πολιτική με ήττα στον ελληνικό κινηματογράφο». Ναι. Υπάρχουν δηλαδή αυτοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλους πολιτικών. Μαυρογιαλούρος. Ήρθανε όλοι αυτοί. Καλοχαιρέτας, ο Φερέκης, ο βουλευτής, ο Ψευτοθόδωρος. Αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας δεν θα τους θυμίσει μόνο το παρελθόν όσον αφορά τις ατάκες αυτές που θα ξαναδούνε τις ταινίες, τις παλιές, τα αποσπάσματα. Θα το συνδέσουν και με το σήμερα που δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα. Όλα αυτά τα οποία ήταν προφητικές αυτές. Ήταν διαχρονικές. Διαχρονικές, σωστά. Διαχρονικές. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που θέλω να σημειώσω όμως είναι το εξής. Κάποια στιγμή στη μέση των 23 περίπου λεπτών που είναι η μετάδοση αυτού του ντοκιμαντέρ για την πολιτική στον ελληνικό κινηματογράφο, θα υπάρχει μια ταμπέλα που θα λέει διάλειμμα. Είναι αυτό το οποίο βλέπατε παλιά στις ελληνικές ταινίες. Αυτό το διάλειμμα θα το δείτε με ένα μη. Κανονικά γράφεται με δύο. Δεν είναι λάθος μας, αλλά τι γινόταν. Επειδή έπρεπε παλιά να αλλάξουν μπομπίνες στις μηχανές για να δείξουν την επόμενη ταινία και για να συνεχιστεί, έπρεπε να βάλουν κάτι να κεντρήσει το ενδιαφέρον και την προσοχή των θεατών στον κινηματογράφο, οι οποίοι και νευρίαζαν επειδή ήθελε και χρόνο. Χρόνο ήθελε όχι μόνο για να μπει στην καινούργια μηχανή, χρόνο ήθελε μέχρι και να έρθει από τον άλλο κινηματογράφο. Έτσι. Γιατί ναι. Παίζανε τα παιδιά τα οποία πήγαιναν τα παιδιά τα οποία έπαιρναν τα παιδιά τα οποία μετέφεραν τις ταινίες. Εκεί λοιπόν τι κάνανε. Βρήκανε λοιπόν ένα, ας το πούμε, κόλπο, ένα τρίκ. Βάλανε το διάλειμμα με ένα μη. Υπήρχαν κάποιοι που γνώριζαν γράμματα, που ήξεραν ορθογραφία, έβλεπαν ότι. Και αρχίσαν και φωνάζανε με την αίθουσα. Με δύο μη θέλει. Και βρήκαν δηλαδή έναν τρόπο να ασχολείται το κοινό με κάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάκη. Μετά την εκπομπή, ακριβώς θα το παρακολουθήσουμε. Να πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική. Σαν σήμερα λοιπόν στην πολιτική, κυρίες και κύριοι, 1921 έχουμε δύο πολιτικά γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι για πέμπτη και τελευταία φορά έγινε πρωθυπουργός ο Δημήτριος Ράλης μετά τις εκλογές του 1920, όταν ο ελληνικός στρατός πολεμούσε στη Μικρά Ασία. Παρέμεινε επιδίμηνος στην εξουσία από τις 4 Νοεμβρίου του 20 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου του 21 και παραιτήθηκε λόγω διαφωνιών με τον ισχυρό άνδρα της αντιβενιζελικής παράταξης, Δημήτριο Γούναρη. Ο Δημήτριος Ράλης πέθανε μερικούς μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 21, από ανίατη ασθένεια. Χωρίς λοιπόν κυβέρνηση, ωστόσο έπρεπε να υπάρξει κυβέρνηση. Έτσι, την ίδια μέρα, έχουμε μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Ράλη, ανέλαβε να σχηματίσει ο μέχρι τότε υπουργός της κυβέρνησης Ράλη, Νίκος Καλογερόπουλος. Και πάλι αντιβενιζελικός της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση του Νικόλαου Καλογερόπουλου έμεινε στην αρχή μέχρι τις 26 Μαρτίου του 2021, δηλαδή για λίγο περισσότερο από δύο μήνες. Η νέα ελληνική κυβέρνηση αναχωρεί για τη διάσκεψη του Λονδίνου. 1959, κυρίες και κύριοι, εκλογές με την απλή αναλογική. Καθιερώνεται στην Ελλάδα η άμεση εκλογή δημάρχων με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές διεξήχθησαν την Κυριακή 5 Απριλίου του 1959 μέσα σε κλίμα έντονης αντιπαλότητας, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει περιστατικά βίας και τρομοκρατίας σύμφωνα με τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων της εποχής. Στους περισσότερους δήμους απαιτήθηκε η διαδικασία των επαναληπτικών εκλογών προκειμένου να επιλεγούν οι ανώτατοι άρχοντες. Και σαν σήμερα τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε στο 2004. Πρόσφατα ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανακοινώνει με ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ότι αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής το 46, σε ηλικία 28 ετών. Ο γιος του, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφάσισε να κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές στη θέση του πατέρα του.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Πάντα πλούσια πρωινή ανάγνωση, διότι έχεις πολλά να διαβάσεις. Έχουμε πολλά να μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας. Βεβαίως. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, για αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε μαζί μας όμως, μείνετε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής, γιατί ακολουθούν οι κοινοβουλευτικές ιστορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες σήμερα, διότι έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο στην πολιτική. Μαυρογιαλούρος, καλώς χαιρέτες. Που έχουμε όλοι αγαπήσει από τον ελληνικό κινηματογράφο. Από όλους εμάς ευχές για μια υπέροχη εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.